Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής και ελάτε να πάμε μια βόλτα μέχρι το κέντρο του Ηρακλείου και να συναντήσουμε εκεί αυτά τα όμορφα τα χριστουγεννιάτικα παζάρια που σας λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, τα οποία συμβαίνουν από συλλόγους και από φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται πολύ πολύ έντονα στην πόλη μας. Και ένας τέτοιος φορέας είναι και το Χαμόγελο του Παιδιού, το οποίο ξέρετε την αγάπη μας, το έχουμε πει και το έχουμε εκδηλώσει πολλές φορές. Να συνδεθούμε απευθείας με το κέντρο λοιπόν του Ηρακλείου και να συναντήσουμε εκεί την κυρία Χρυσή Μποδάκη, συντονίστρια του Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης του Χαμόγελου του Παιδιού εδώ στο Ηράκλειο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κυρία Σφακενάκη, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε, γιατί είναι χαρά μας να βλέπουμε έτσι όμορφα πράγματα τα οποία γίνονται τις μέρες αυτές στο κέντρο της πόλης. Ομορφαίνεται, ξέρετε, το κέντρο της πόλης εσείς. Φορείς όπως είναι το Χαμόγελο του Παιδιού. Τι να λέμε τώρα για το στολισμό και για τα φωτάκια και για τα λαμπάκια, όταν δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάνουν πραγματικά έτσι ωραίο κοινωνικό έργο και δίνει μια πραγματική βοήθεια. Αυτό είναι το φως, θα μου επιτρέψετε να πω. Πού σας βρίσκουμε ακριβώς, πού βρίσκεστε και τι θα συναντήσουμε στο περίπτερό σας? Είμαστε στο Σταυρό της Πόλης, στην Οδό Ιδής, φέτος. Όπως είπατε κι εσείς, λαμπιόνια στολισμένα, χαρούμενες έτσι, γιορτές, όμως δυστυχώς δεν είναι για όλους, οπότε χρειάζεται εμείς να βρεθούμε δίπλα στα παιδιά που έχουν ανάγκη και στις οικογένειες αυτές, ολιστικά, οπότε προσπαθούμε αυτές τις γιορτές με τα μπαζάρ ενίσχυσης του οργανισμού να ενδυναμώσουμε το έργο μας και εν συνεχεία να στηριχτούν αυτά τα παιδιά που έχουν ανάγκη και οι οικογένειες. Εδώ θα δείτε αρκετά χριστουγεννιάτικα δώρα, κατασκευές, γούρια, τα οποία μπορούν να προμηθευτούν όσοι επιθυμούν να στηρίξουν το Χαμόγελο του Παιδιού σε αρκετά προσιτές τιμές. Είναι κατασκευές οι οποίες φτιάχνονται από τους εθελοντές, είναι χειροποίητα, έχει αρκετά λογοτυπημένα είδη του οργανισμού για το σπίτι, παιχνίδια, που μπορεί καθένας να προμηθευτεί, όπως σας είπα, και να κάνει τα δωράκια του αυτές τις ημέρες στα αγαπημένα του πρόσωπα. Ποιες ώρες και μέρες, φαντάζομαι καθημερινά, αλλά μέχρι πότε σας βρίσκουμε εκεί και ποιες ώρες? Σωστά, θα είμαστε εδώ μέχρι και 5 Ιανουαρίου, εκτός τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, δηλαδή τις Αργίες, θα είμαστε από το πρωί στις 10 μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Είμαστε εδώ με τους εθελοντές μας, που περιμένουν τον κόσμο να τον εξυπηρετήσουν, να τον βοηθήσουν να κάνει τις αγορές του και να ενισχύσουν το Χαμόγελο του Παιδιού. Όπως φέτος έτσι είπαμε ότι το μότο μας είναι «Κάνουμε την ευχή πράξη», οπότε καλούμε τον κόσμο να βοηθήσει. Το έργο του Χαμόγελου του Παιδιού το γνωρίζει ο κόσμος, οπότε ας κάνουμε τις ευχές πράξη και ας βοηθήσουμε τα παιδιά που έχουν ανάγκη, ώστε να έχουν πράγματι ένα γιορτινό τραπέζι και ένα χαμόγελο στα προσωπάκια τους. Ναι, άλλωστε το αντίτιμο είναι έτσι πολύ μικρό και συμβολικό για να πάρουμε πολύ πολύ όμορφες δημιουργίες και είναι μια καλή ευκαιρία, μια ωραία επιλογή δώρου. Και είναι δώρα προσεγμένα, χειροποίητα, όπως μας είπε και η κυρία Μποδάκη, νομίζω ότι πραγματικά αξίζει. Τι σας λέει ο κόσμος, ποια είναι τα μηνύματα τα οποία παίρνετε ήδη από τον κόσμο που έρχεται? Στην αρχή ο κόσμος δεν μας έβρισκε γιατί μας έψαχνε στην πλατεία ο συνήθως. Οπότε ήταν έτσι ευχάριστο το μήνυμα ότι μας έψαχνε να μας βρει για να στηρίξει το Χαμόγελο του Παιδιού. Σιγά σιγά ο κόσμος βλέπουμε με τις μέρες ότι έχει αρχίσει και κατεβαίνει προκειμένου να κάνει τις αγορές του. Λαμβάνουμε έτσι όμορφα μηνύματα, αγάπης, υποστήριξης. Είναι ο κόσμος έτσι αποδεικνύει καθημερινά την αγάπη του για το Χαμόγελο του Παιδιού. Έχουν έρθει αρκετοί άνθρωποι που μας λένε «Αχ, πήρατε τη μαμά μου πριν λίγες μέρες με το ασθενοφόρο, αχ, βοηθήσατε το παιδάκι μου». Έτσι και θελοντές νιώθουν έτσι όμορφα που αντιλαμβάνονται αυτές τις όμορφες στιγμές και εικόνες από ανθρώπους που έχουν στηριχτεί κάποια στιγμή από το Χαμόγελο του Παιδιού. Εισπράττουν και μια ευγνωμοσύνη, έτσι. Γιατί όταν όλο αυτό στηρίζεται στον εθελοντισμό και στην εθελοντική δράση, το ευχαριστώ είναι η ικανοποίηση.
που παίρνετε όλοι εσείς, κυρία Μπουμποδάκη. Εμείς να πούμε βέβαια ότι με τη βοήθεια του καλού συναδέλφου του Τάσου του Βρέτζου παίρνουμε εικόνες από όλα τα αντικείμενα, αυτά τα πολύ όμορφα έτσι, δωράκια τα οποία έχετε για μικρούς και για μεγάλους στο περίπτερό σας. Πολύ όμορφες δημιουργίες πραγματικά και πάντα έτσι εξαιρετικές και προσεγμένες. Καλέστε τα πραγματάκια και δωράκια. Κρατάω βέβαια και αυτό που είπατε νωρίτερα, κυρία Μπουμποδάκη, ότι είχαμε συνηθίσει με το Χριστουγεννιάτικο κάστρο να σας βρίσκουμε στην Πλατεία Ελευθερίας. Τώρα οι εργασίες στην Πλατεία Ελευθερίας έχουν δημιουργήσει μια κάποια αριθμία. Κοιτάξτε, είναι πολύ ωραίο το σημείο, ούτως ή άλλως και εδώ. Ο κόσμος περνάει, πιστεύω, εντάξει, είναι πολύ όμορφο το Χριστουγεννιάτικο κάστρο γιατί έχει δραστηριότητες για παιδιά, αλλά είναι όμορφα στολισμένη η πόλη, κυκλοφορεί σιγά σιγά ο κόσμος, θεωρούμε και τις επόμενες ημέρες θα έχει περισσότερο. Θεωρούμε ότι θα είναι καλά, ευελπιστούμε να είναι καλά. Άρα κίνηση έχει, κυρία Μπομποδάκη, έτσι όπως μας είπατε. Ο κόσμος κατεβαίνει. Κοιτάξτε, στο σταυρό της πόλης. Ναι, κατεβαίνει. Εμείς επειδή ξεκινήσαμε 8 Δεκεμβρίου, βλέπουμε μέρα με τη μέρα λίγο περισσότερο κόσμο να κατεβαίνει. Οπότε σιγά σιγά που πλησιάζουν και οι μέρες των γιορτών, ο κόσμος αρχίζει και προετοιμάζεται για τις αγορές του, οπότε αυξάνεται και η κίνηση. Το σχόλιο που είπατε... Και σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια, για τα προσεγμένα πράγματα που φτιάχνουμε. Πραγματικά αυτά τα είδη φτιάχνονται με πάρα πολύ αγάπη από ανθρώπους με μεράκι, με αγάπη προς τα παιδιά που αφιερώνουν τον πολύτιμο χρόνο τους στους εθελοντές, που είναι με τις ώρες κάθονται και βοηθάνε και φτιάχνουν ιδιαίτερες κατασκευές και πράγματα. Το μεράκι αυτό φαίνεται, δηλαδή φαίνεται και εμπράχτος και στα πλάνα μας που βλέπουμε και εμείς φαίνεται η αγάπη και το μεράκι που έχουν βάλει οι εθελοντές στις δημιουργίες και το χειροποίητο είναι πάντα το χειροποίητο, κυρία Μπομποδάκη, έτσι. Έχει τη δική του αξία. Έτσι. Και τους ευχαριστούμε και πάρα πολύ που είναι κοντά μας, γιατί ο εθελοντισμός είναι από τα πράγματα που έχουν μείνει, που έχουν αξία, ουσία, συνέστηση και νιάξιμο για τον συνάνθρωπο. Και αυτό το εκλαμβάνουμε εμείς καθημερινά σε όλες τις δράσεις μας, όχι μόνο στις κατασκευές και στα μπαζάρ που κάνουμε τα εποχιακά, αλλά σε όλες τις δράσεις μας, στη φροντίδα των παιδιών, στα νοσοκομεία, στα κέντρα στήριξης παιδιού και οικογένειας, σε όλες τις δράσεις βλέπουμε ανθρώπους με πολύ πολύ αγάπη και συνέστηση και καλοσύνη που θέλουν να προσφέρουν με οποιοδήποτε τρόπο προκειμένου το αντίκτυπο να είναι θετικό προς τα παιδιά και να η κοινωνία μας να ομορφύνει και να γίνει καλύτερη. Και τι καλύτερο, κυρία Μπομποδάκη, από το να κάνει κανείς αυτές τις μέρες να προσφέρει ένα δωράκι που έχει και τη σφραγίδα, έτσι, το σήμα, το χαμόγελο του παιδιού. Νομίζω είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο. Σωστά. Γιατί ούτως ή άλλως θα κάνει ο κόσμος στις αγορές του, οπότε μπορεί να μας επισκεφτεί, να δει αν... είναι του γούστου του, να πούμε έτσι. Αν του ταιριάζει. Έχουμε χριστουγεννιάτικες κάρτες, γούρια, κατασκευές, είδη σπιτιού, αρκετά πράγματα, αρκετές κατασκευές και κάποια τα οποία τα έχουν δημιουργήσει εταιρείες ή παιδιά ιδιαίτερα, πολύ λίγα κομμάτια, τα οποία είναι ιδιαίτερα και είναι πολύ όμορφα. Αξίζει πραγματικά να τα δει ο κόσμος και να επιλέξει τα δωράκια του για τις γιορτές. Κυρία Μπομποδάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη σύνδεση. Θα σας έρθουμε, θα έρθουμε να σας συναντήσουμε και από κοντά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς που μας στηρίζετε κάθε χρόνο με την αγάπη σας, τη φιλοξενία και ευχόμαστε καλές γιορτές με υγεία και πολλά χαμόγελα. Καλές γιορτές.